έχουμε πραγματικά τη χαρά να είμαστε στη Κοζάνη σήμερα για να αρχίσουμε να ξεκινώνουμε μια προβληματική στον χώρο της εκπαίδευσης που συνήθως δεν τονίζεται. Και αυτό είναι, και αυτή η προβληματική είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με τις αναπτυξιακές επιλογές των περιφερειών μας. Έχουμε ετοιμάσει ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται προς ψήφιση στο τέλος Ιουλίου για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Εκεί προβλέπουμε νέους θεσμούς για πρώτη φορά και οι οποίοι θα συμβάλλουν αποφασιστικά στις αναπτυξιακές επιλογές των περιφερειών, όπου τα πανεπιστήμια, τα ΤΕΗ και τα ερευνητικά κέντρα των περιοχών θα έχουν να παίξουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό και αρκετά άλλα θέματα ελπίζω να τα συζητήσουμε σήμερα και αύριο για να καταλήξουμε και σε μια συγκεκριμένα πράγματα. Τελικά οι πανελλαδικές εξετάσεις καταργούνται ή όχι? Τέσσερα μαθήματα είπα ότι θα Θα σας πω. Το βασικό μας πρόβλημα δεν είναι οι πανελλαδικές, το βασικό μας πρόβλημα είναι το λύκειο. Το θέμα είναι πώς θα αναβαθμίσουμε το λύκειο και από την αναβάθμιση του λυκείου θα προκύψει ο νέος τρόπος εισαγωγής. Αυτό που είναι εντελώς σίγουρο είναι ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις για τη σημερινή χρονιά δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσουν. Κοιτάξτε, σε κανένα μέρος του κόσμου δεν πάει στο πανεπιστήμιο χωρίς απλώς θα τα δίνουν στο σχολείο, θα παίρνουν απολυτήριο και με το απολυτήριο θα παίρνουν. Αυτό δεν θα γίνει αύριο, θα γίνει μέσα σε μία τριετία. Κάνουμε ένα σχέδιο πάρα πολύ σοβαρό και ελπίζω να επικεντρωθούμε στην αναβάθμιση του λυκείου, γιατί είμαστε μια χώρα χωρίς λύκειο, χωρίς τουλάχιστον τις τελευταίες δύο τάξεις του λυκείου.